πίσω από θέση βουλευτή, αλλά επειδή υπήρξαν οι αναφορές που αφορούσαν στην απόφαση τη δικιά μου επί της ουσίας και εν ονόματι της Βουλής για την χθεσινή εκδήλωση που έγινε, θεωρώ υποχρέωσή μου να μη σιωπήσω. Και θέλω να εκφράσω μία έκπληξη για τέσσερα ζητήματα. Μία αρνητική έκπληξη θα έλεγα. Εδώ και 1,5 μήνα που δημόσια έχει συζητηθεί αυτό το ζήτημα, διότι κάναμε μία εργώδη προσπάθεια μετά την ομόφωνη απόφαση του Δήμου Ήλιδος, η οποία μας καλούσε να συνδράμουμε μετά από 20 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα η εκτέλεση των εργασιών για την έκθεση. Μετά από 1,5 μήνα, δημοσίως είχαν εκφραστεί από 2 έγκριτες εφημερίδες, από επώνυμους σχολιογράφους, από την Καθημερινή και από την Εστία και ύστερα από άλλα περιθωριακά έντυπα της άκρας δεξιάς, αντιρρήσεις και ενστάσεις κατά πόσον η Βουλή θα έπρεπε να συμμετάσχει στην απόδοση τιμής και στην ενίσχυση αυτής της προσπάθειας. Από καμία άλλη πλευρά, ούτε από δημοσιολογούντες, ούτε από πολιτικά πρόσωπα, ούτε από πολιτικά κόμματα, είχε εκφραστεί οτιδήποτε δημόσια. Και αυτό το θεωρούσα και το θεωρώ ακόμα σαν ένα ενδεικτικό στοιχείο μιας δημοκρατικής ορίμανσης εν έτη 2017 για το πώς βλέπουμε την ιστορία, που προφανώς δεν τη βλέπουμε όλοι με τα ίδια μάτια, που προφανώς δεν βλέπουμε όλοι τις ίδιες διαδρομές, αλλά προφανώς είναι μια ενιαία ιστορία αυτού του λαού για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Εκφράζω λοιπόν την έκπληξή μου, γιατί τώρα μετά που έκλεισε αυτός ο κύκλος, με τις δύο ομιλίες κυρίως, διότι δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τις εμφυλιοπολεμικές ομιλίες από την πτέρυγα των άλλων κυρίων, οι οποίοι προφανώς βρήκαν και τα λένε, αλλά με τις δύο ομιλίες εγκρίτων συναδέλφων προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας ετέθη αυτό το ζήτημα. Πραγματικά μένω έκπληκτος. Όπως επίσης μένω έκπληκτος από το ότι, και αυτό είναι το δεύτερο, από το ότι υπάρχει μία συνεγορία για μία εκτέλεση η οποία έγινε κάτω από την δημόσια, διεθνή, παγκόσμια κατακραυγή των πλέον πολιτικά και διανοουμένων κτλ. Επιφανών εκείνης της περίοδου. Πράγμα λοιπόν το οποίο δεν ήταν τυχαίο και δεν είναι ανάγκη σήμερα να πούμε ακριβώς, το λέγανε οι ίδιοι με τις υπογραφές τους για το λόγο για τον οποίο είχαν ενώσει τότε τις φωνές τους να μην γίνει αυτή η εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των τριών άλλων, του Καλούμενου, του Αργυριάδη και του Μπάτση. Υπήρχαν λόγοι που είχαν δημόσια και διεθνώς αναφερθεί. Το τρίτο είναι ότι εκφράζω την έκπληξή μου, διότι είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν οι έγκριτοι συνάδελφοι ότι η εκτέλεση των τεσσάρων έγινε παρά την τότε μεγάλη αμφιταλάντευση που υπήρχε στο κράτος, στην κυβέρνηση, έγινε Κυριακή 4 και 10 το πρωί, που απαγορεύεται αξιακά, οι Γερμανοί ποτέ δεν το έκαναν, και Κυριακή και πριν την ανατολή του ηλίου, ακριβώς επειδή την επόμενη μέρα είχε συγκληθεί μέσα σε μια τεράστια πολιτική σύγκρουση που γινόταν, πίεση των Αμερικάνων του Παλατιού, είχε συγκληθεί η Ειδική Επιτροπή Χαρίτων για να δώσει χάρις. Και έγινε από την επενέργεια και μέσα από μια εργώδη προσπάθεια των μηχανισμών του παρακράτους και του κράτους για να γίνουν οι εκτελέσεις, και αν δείτε και τον τύπο της επόμενης και των επόμενων ημερών, υπήρξε ένα κορυφαίο ζήτημα πολιτικής σύγκρουσης, όπου και μέσα στις τότε δυνάμεις, στις απόψεις, στις, ας το πούνε, νικητές του εμφυλίου ή οτιδήποτε άλλο, βάλτε το μέσα σε όσα εισαγωγικά, υπήρχαν σφοδρές αντιρρήσεις μέχρι το επίπεδο του Πρωθυπουργού για την ενέργεια αυτή. Και η τελευταία μου έκπληξη έχει σχέση με αυτό που ζήσαμε χθες στην Αμαλιάδα, όπου από πουθενά
Και είμαι ευτυχής γι' αυτό, διότι δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα του απλού του λαού μας, που τους γνωρίζει και ο βουλευτής ο κύριος Τζαβάρας, που είναι τον πήρε από πουθενά, από το Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ανθρώπους, που επί 2,5 ώρες ήταν στην Αμαλιάδα, πέραν από τους στρατευμένους, ας πούμε, του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όχι μόνο δεν υπήρξε μία ένσταση να υποδηλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και στον τοπικό τύπο, αλλά είχαν αντιληφθεί πλήρως την πολύ μεγάλη σημασία που είχε και έχει για τη σημερινή δημοκρατία, για τη σημερινή Βουλή, να τιμά τον Νίκο Μπελογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ.